Αυτό το μοιάζει λίγο με ζέσταμα, έτσι. Στην αρχή είναι λίγο διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο τουρνουά, έτσι. Πώς το υποδέχεστε? Σίγουρα είναι διαφορετικό τουρνουά, έχει αλλάξει πολύ η ομάδα. Ξεκινάμε αύριο με μια σχετικά γνωστή ομάδα σε εμάς. Πρέπει να παρουσιαστούμε πολύ σοβαροί και είναι 4 αγώνες. Ο στόχος μας είναι να περάσουμε στην Ολυμπιάδα και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λογικά εσύ θα έχεις το μεγαλύτερο ρόλο που έχεις ποτέ στην εθνική ομάδα σε ένα τουρνουά και μάλιστα μετά την περσινή χρονιά που δεν έπαιξες πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεσαι και με τα πόδια έτσι σχετικά βαριά, υποθέτω, αφού ήσουν ο τελευταίος που έπαιζες πρωτάθλημα μέχρι πρόσφατα. Πώς προετοιμάζεις το μυαλό και το σώμα για αυτή την αποστολή? Εντάξει, είναι ένα ειδικό τουρνουά. Ξέραμε από την αρχή ότι δεν θα υπάρχει ξεκούραση. Όλα τα παιδιά έχουν έρθει κατευθείαν να παίξουν αυτό το τουρνουά. Όπως είπα, είναι καινούργια ομάδα. Προσπαθούμε όλοι να δώσουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Σίγουρα κανένας δεν είναι πολύ αυτοί που πιστεύουν σε εμάς, αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τι είναι αυτό που ξέρει ο παλιός και καταλαβαίνει ότι οι νεότεροι δεν το ξέρουν, δεν το έχουν ζήσει, θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσετε εσείς οι λίγο παλαιότεροι? Εντάξει, δεν έχει το παλιός και καινούργιο. Σίγουρα εμπειρία από τέτοια τουρνουά έχουν αρκετά παιδιά. Όπως είπα, είναι μια ειδική κατάσταση. Είναι 4 παιχνίδια. Η δυναμικότητα των ομάδων διαφέρει. Ειδικά σε αυτά που πρέπει να δώσουμε σοβαρό πρόσωπο από την αρχή. Γιατί έχει στο παρελθόν έχει δείξει ότι πολλές φορές μπορεί να πέσει σύστημα έκπληξης. Για το Ιράν ξέρουμε τίποτα? Υπάρχει κάτι που να προσπαθούμε να ανησυχεί? Οι προπονητές να μας δώσουν όσο περισσότερο να καταλάβουμε πώς παίζει το Ιράν. Στην καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτιμήσουμε αυτόν τον αντίπαλο. Και έχουμε και ένα βίντεο ακόμα αύριο και θα είμαστε έτοιμοι. Καλώς. Ευχαριστούμε.